Οπότε, season 8. Τι πρέπει να κάνουμε, πατάμε απλά αυτό το, δωρεάν, το κουμπί δωρεάν, δεν μας κάνει τίποτα, απλά για να μπούμε, να ξεκινήσουμε, μην το ξεχάσετε. Σήμερα δηλαδή μην χάσετε τη μέρα, να πάρετε τα XP και αυτά. Ωραία. Εντάξει, πόσο θα κοστίζει, 99 περίπου 100 πες πάλι. Οπότε αφού πατήσουμε το κουμπί, μην ξεχάσετε να πάτε στην αρχική, επειδή τώρα έγινε στη μέση της μέρας, τα ίδια είναι σε πόντους αυτά. Εντάξει, αυτό θα είναι ένα λίγο γρήγορο βίντεο, έτσι να δούμε μια γρήγορη ματιά και θα πούμε 2-3 πραγματάκια και θα ακολουθήσει επόμενο βίντεο σε 2-3 μέρες που θα έχει αναλυτικά και στρατηγική, τι έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα και αυτά. Να δούμε γρήγορη ματιά, task κάναμε. Earn NRLT in task goal, NRLT, δύσκολο, να πάρουμε XP, καινούριο βέβαια. Ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια, τα γνωστά, 30 games, 70 games, 20 merge, τα δύο social, invite, open RLT case, spend και 10 daily. Τα ίδια, αλλά εκείνο το παραπάνω δεν θα μετράει σίγουρα εδώ, έτσι, θα το μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Οπότε ναι, σε αυτά τα 12 πλέον task απλό έχουμε. Αν μείνει έξω αυτό, 1. Και τώρα ή το invite ή το spend, μένει το invite ας πούμε έξω για τους περισσότερους. Οπότε κατά τα άλλα είναι το ίδιο, έτσι το έχουν προσθέσει αυτό. Δεν χάνουμε αυτό το 10 daily quest επειδή μπήκε αυτό το καινούργιο. Αυτό το καινούργιο είναι έξτρα παραπάνω, τώρα θα δούμε. Να το σκεφτούμε, γιατί εντάξει, τώρα έχουμε βρει το κόλπο να κάνουμε task τη μέρα, αλλά δεν μας δίνει τίποτα, μας δίνει 0,012 2 λεπτά, εντάξει, τίποτα, αλλά τουλάχιστον έχουμε το ένα task τη μέρα. Rewards, γρήγορη ματιά, εντάξει, μάινες, τα γνωστά, δίνει αρεστή, δίνει και άλλα αρεστή, δίνει αρελτή. Να δούμε πόσες μέρες και σε ποιο level φτάνει. Το 350 εδώ δεν έχει αλλάξει. Θέλουμε 350 πόντους για να πάμε στο επόμενο level. Ωραία, κατά τα γνωστά. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. 60 το ίδιο. Άρα είναι ίδιο σαν το προηγούμενο που μόλις τέλειωσε το season 7. Μέρες 100. Δηλαδή 3 μήνες και κάτι. Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος και αρχές Ιουλίου, μέσα Ιουλίου, ναι, 10 μέρες, αρχές Ιουλίου, 10 Ιουλίου κάπου εκεί, θα το δούμε, θα φτιάξω το Excel τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο και θα, από Δευτέρα Τρίτη θα έχω και το βίντεο που θα έχει όλο αναλυτικά το season 8 και στο Excel υπολογισμούς, άμα κάνουμε εκείνο, άμα κάνουμε το άλλο, που μπορούμε να φτάσουμε, πόσο μπορούμε να πάρουμε, ώστε να δείτε προς το τέλος ή όποτε θέλετε, σας συμφέρει να πάρετε ή όχι το pass αυτό. Πάντως γενικά για τους πιο καινούριους τι πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε αυτά κάθε μέρα που μας δίνει εδώ. Τα εύκολα είναι αυτά τα δύο, πάντα έχει δύο social, να κάνουμε κλικ απλά να μπούμε στο social, το Twitter, το ένα το άλλο, διάφορα μας κατά καιρούς, εντάξει, απλά τα πατάμε και παίρνουμε αυτά τα XP. Ωραία. Κάνουμε όλα αυτά λοιπόν τα quest εδώ και τι κάνουμε, παίρνουμε αυτά τα XP και μαζεύουμε XP εδώ. Όταν φτάσουμε 350 ανεβαίνουμε level, πάμε στο επόμενο και παίρνουμε το επόμενο εδώ reward, πάμε στο επόμενο. Θυμηθείτε οι πιο παλιοί και μάθετε καινούργοι ότι αυτά που λένε free μπορούμε να πάρουμε. Για να πάρουμε αυτά που δεν λένε free, τα seasonal και τα ό,τι, που δεν λένε τίποτα, πρέπει να έχω πληρώσει, να έχω αγοράσει το event pass αυτό εδώ, τα 100 RLT. Ωραία. Δεν είναι πολύ δύσκολο, βγάζουμε κάθε εβδομάδα, παλιά μας έδινε 10, τώρα παίρνουμε 5 RLT τη εβδομάδα, κάνοντας όλα τα quest που έχεις στην αρχική. Σιγά σιγά το μαζεύεις λίγο από εδώ, άλλος έκανε trading, άλλος παίρνει πιο φτηνά κάποιους miners του που πουλάει πιο αγριά, ακριβά ή τα parts, ή βάζεις και 10, 20, 30 ευρώ μια φορά κάθε 3-4 μήνες, τα οποία στα γυρνάει πολλαπλά. Εν τω μεταξύ θα το αγοράσεις όταν θα έχεις και κάποιο mini event για να πάρεις πόντους, οπότε θα πάρεις και άλλα δώρα από εκείνο το event, οπότε συμφέρει γενικά, συμφέρει να τα ξοδέψεις αυτά, ένα μέρος τους αν δεν τα έχεις μαζέψει όλα.
Αυτό τώρα είναι το καινούριο και δίνει 30, θα το σκεφτούμε, εντάξει. Προφανώς θα είναι από αυτά που δεν θα κάνουμε κάθε μέρα. Αλλιώς, τι πρέπει να κάνουμε, να ξανακοιτάμε αν έχει βγει κανένα ερωτηματολόγιο. Εντάξει, μπορεί να το κάνω, δεν ξέρω να το κοιτάω όπως παλιά που δεν είχαμε το κόλπο για το ένα task τη μέρα και το κοιτούσα κάθε μια ώρα, έκανα refresh σε αυτή τη σελίδα και όλα αυτά. Εντάξει, τώρα μπορώ να το κοιτάω πιο αραιά, άμα είναι κανένα... Δημοσία, αυτό είναι daily, έτσι. Ένα αποκλείεται ούτως ή άλλως. Δεν είναι τη βδομάδα. Είναι μία μέρα να σου βγει κανένα ερωτηματολόγιο που να έχει το 2.55 ή το 1.57, ξέρω πόσο ήταν, σπάνια που έβγαινε κανένα τέτοιο. Ή να σου βγουν δύο που έχουν από 50-60 λεπτά μέσα στη μέρα. Εντάξει, αν δεις ένα από 50 λεπτά και πάνω, κάνε το. Γιατί μπορεί να σου ξαναβγάλει ένα δεύτερο. Άρα αυτό δεν θα το κάνουμε συχνά και πιστεύω δεν θα το κάνουν και όλοι. Θα ξαναμελετήσω λίγο το task goal, γιατί το αφήσαμε πια αφού βρήκαμε το κόλπο. Μήπως έχουν βάλει τίποτα, έχουν προσθέσει τίποτα, κάνουμε τίποτα πιο εύκολα. Ωραία, και μόλις έγραφα το προηγούμενο βίντεο ήρθε το μήνυμα για το blog post που έκαναν για το System 8, 8-8. Πάμε να δούμε γρήγορα τι αλλαγές έχει. Και στο επόμενο βίντεο είπαμε θα έχω με λεπτομέρειες διάφορα. Λοιπόν, αυτά είναι τα miners που θα μας δίνει. Υποθέτω θα είναι σαν το προηγούμενο που θα μας θα δώσει 2-3 φορές για να τα κάνουμε merge. Αλλά εντάξει, το προηγούμενο πριν αλλάξει το merge system γινόταν, ήταν εφικτό. Τώρα, ναι, πάλι 2-3 φορές θα δίνει. Έτσι όπως το έχουν κάνει με το νέο σύστημα είναι πολύ δύσκολο. Θέλει χιλιάδες, πολλά χιλιάδες parts. Πέσανε λίγο τα parts βέβαια στο marketplace που είναι λογικό πια. Από τη στιγμή που ακρίβηναν, έγιναν πάρα πολύ δύσκολα τα merge, πολλοί δεν τα θέλουν και ειδικά τώρα τα πήρανε μαζεμένα για να ξοδέψουν απλά τα RST που θα σβηνότουσαν στο τέλος της 7η σεζόν. Και τι να τα κάνουν, τα πουλάνε. Εντάξει, αλλά θα μείνουν έτσι χαμηλά για πάντα ή θα ξανανεύουν. Οπότε, τι να τα κάνεις, θα κάνεις merge, θα τους πουλάς. Τέλος πάντων, παίρνεις κάτι άλλο. Ωραία. Πάμε να δούμε. Αυτή είναι η miners. Εντάξει. 100 περίπου RLT, κάνει το pass, τα πάμε, εντάξει. Λοιπόν, τι έχει αλλάξει, έχουν μείνει ίδια τα parts που ανοίγουν, τα cases που ανοίγουμε parts. Έχουν αλλάξει με οι miners, είναι διαφορετικοί miners αυτοί που παίρνουμε με τα RST, δεν είναι οι ίδιοι με πια, με τους προηγούμενους. Αν θέλατε κάποιον από τους προηγούμενους και να τον κάνετε merge, πρέπει να τον αγοράσετε τώρα. Αλλά είναι στην ίδια λογική, στα ίδια RST που πρέπει να ξοδέψεις. Λοιπόν, εδώ είναι τώρα το ενδιαφέρον. Να το open case RST, only includes lucky RLT cases. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο season, για να πάρουμε αυτό το task, το open RLT case, ή μάλλον μπορεί να το λέγεις και το case, δεν θυμάμαι πώς το λέγε, έκαναν αυτά τα... Α, τώρα δεν μου το ανοίγει γιατί είναι κλειστό. Που, αυτά που είδαμε πριν, πούντα. Τα cases που παίρναμε parts, τα οποία τα parts ούτως ή άλλως τα θέλαμε. Κάναμε κανένα merge, κάναμε όλο και κάτι κάναμε. Πούντα, αυτά, ναι. Τα οποία μετρούσανε και για το αρχικό. Αυτά τα quest που μας έχει στην αρχική σελίδα. Ήταν το ίδιο, οπότε παίρναμε τρία από εκεί, να κάναμε το ένα, κάναμε και το άλλο. Εδώ δεν ξέρω αν το έκανα σήμερα. Να, το 3 part cases έκαναν και για το season event. Τώρα δεν είναι, είναι άλλο αυτό. Εδώ είναι τα parts cases, εντάξει, αλλά εδώ... Που χάνομαι συνέχεια, να το. Εδώ είναι μόνο το RLT case, που σημαίνει ότι μόνο lootbox RLT. Και επειδή ξέρουμε ότι αυτά συνολικά χάνεις. Κάθε μέρα να παίρνεις ένα, συνολικά θα είσαι χαμένος. Το έχουμε πει σε προηγούμενο, έτσι είναι στατιστική. Μια φορά θα σου βγάλει κάτι καλό, θα είσαι κοντά στα λεφτά σου. Τώρα το κάναμε σαν κόλπο αυτό να ανοίγουμε τα RLT case για να περάσουμε τα mini event, αλλά δεν μας ένοιαζε αν θα βγούμε και χαμένοι συνολικά 40-50 RLT, γιατί θα τα παίρναμε από τα δώρα που θα κερδίζαμε το mini event, είτε σε RLT είτε σε miners πολλούς, θα πουλούσαμε έναν-δυο. Τώρα δεν ξέρω. Εντάξει, θα κάνω υπολογισμούς στο Excel, θα δούμε τι παίζεται. Δύσκολα τα πράγματα.
Γιατί τώρα βγαίνει και αυτό έξω. Πριν τα μετρούσα και βγαίνανε. Άρα τώρα. Complete tasks 1, το ξέρουμε το κόλπο. Σωστά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 με το spend, που άντε και αυτό το κάνεις, αγοράζεις, πουλάς, αγοράζεις, πουλάς, χάνεις κάτι λίγο ίσως σε RLT, αλλά πολύ πιο λίγο. Και αυτό δεν θα μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα ίσως. Οπότε πρέπει να κάνεις ένα από τα υπόλοιπα. Ή να ανοίξεις case ή να invite friend. Αν ανοίξεις case θα χάσεις σίγουρα λίγα RLT. Άμα είναι να χάνεις λίγο από αυτό, λίγο από αυτό, για να πάρεις τα 5 όλη τη βδομάδα, εντάξει, ίσως μπορεί να είσαι εκεί κοντά. Οπότε θα το κάνεις, θα δούμε, θα τα απολογίσω στο Excel, θα κάνουμε πράξεις. Ίσως συμφέρει, εντάξει, θα το κάνουμε και την πρώτη βδομάδα για να δούμε πώς είναι. Θα το κάνω εγώ ούτως ή άλλως για σας. Έχω, όπως βλέπετε εδώ πέρα, 357 RLT να ξοδέψω. Εντάξει, δεν θα το ξοδεύω, κοροδίστηκα βέβαια. Θα ήθελα να πάρω miners, πούλησα κάποια. Πάμε στο blog post να δούμε. Τώρα στο task, εγώ είπαμε θα το μελετήσω, όντως έχουν βάλει κάτι καινούργια πράγματα και για να βάζουν το να πρέπει να μπορείς να ξοδέψεις ένα RLT τη μέρα να μαζέψεις, σίγουρα κάτι παραπάνω θα έχουν βάλει. Το time goal το είχα ξεκινήσει αλλά τελικά βρήκαμε το άλλο, το κόλπο, και χρησιμοποιούμε το άλλο. Εντάξει, είναι να κάνεις κάτι κλικ, να κάνεις πάλι να βλέπεις κάτι βίντεο, κάτι είναι σχετικά απλό δηλαδή. Αλλά και αυτό δεν είναι πάρα πολλά. Οπότε σίγουρα κάτι άλλο θα έχουν, γιατί τα άλλα βλέπουμε είναι ίδια. Μόνο αυτό το Theorem, το τελευταίο είναι καινούριο βλέπω. Να το δούμε, θα φτιάξουμε άλλο βίντεο για το Task Wall, γιατί φαίνεται να παίζει πολύ πια σε αυτό το season. Θέλει μελέτη. Και στο Leaderboard θα έχουν, θα δούμε τέλος πάντων. Εντάξει, τα παιχνιδάκια δίνουν διπλό power, σιγά μικρό power είναι αυτό, δεν είναι και τίποτα. Το match το καινούριο, εντάξει. Αυτά λοιπόν, αυτά για γρήγορα για τώρα. Θέλει λίγο μελέτη, θα κάνω το εξελάκι, θα δω ότι με αυτά που μπορούμε να βγάλουμε ούτως ή άλλως σίγουρα τα κλικ και τα παιχνίδια, τι XP παίρνουμε, πού φτάνουμε συνολικά στις 100 μέρες. Και μετά εκεί θα μπορούμε να βάζουμε όλα τα έξτρα, τα παραπάνω, αν τα κάνουμε που και που, να δούμε που μας φτάνει. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Καλή δύναμη!